σε όλη τη γη, λίγο πριν τον ερχομό του Χριστού, έρχεται ένα μήνυμα. Μπορώ να ανοίξω στην Αποκάλυψη 14ο κεφάλαιο. Ας ανοίξει κάποιος από εδώ μεριά το 14ο κεφάλαιο και κάποιος από εδώ το 18ο κεφάλαιο. Δίνεται ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα. 14ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 6. Και κάποιος 18ο κεφάλαιο από εδώ το εδάφιο 15. Ας διαβάσει κάποιος λοιπόν 14ο κεφάλαιο από το εδάφιο 6 λίγο. Είναι το λεγόμενο το μήνυμα τριών αγγέλων. Γιατί βλέπει ο Ιωάννης στην Πάτμο τρεις άγγελους. Άγγελος σημαίνει, αγγελιοφόρος σημαίνει, πάω ότι άγγελος με φτερά που πετάει έτσι, έτσι, αγγέλο. Ας διαβάσει κάποιος το 14ο κεφάλαιο Αποκάλυψη από το εδάφιο 6. Είδα έναν άλλο άγγελο να πετάει στο μέσο του ουρανού, ο οποίος είχε ένα αιώνιο ευαγγελίο για να στηρίξει σε αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη. Προσέξτε, αυτός ο άγγελος είναι ο πρώτος άγγελος, λέει για παντοτινό ευαγγέλιο. Παντοτινό Ευαγγέλιο σημαίνει ότι τα καλά νέα είναι τα ίδια, δεν αλλάζουν. Ο Θεός μας λέγεται είναι ίδιος στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Και μάλιστα αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει, επειδή εγώ δεν αλλοιούμαι, δεν αλλάζω, λέει ο Θεός, γι' αυτό εσείς δεν θα χαθείτε. Προσέξτε, ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός Ιαννός που ξυπνάει από την που λένε the wrong side of the bed. Δηλαδή, σήμερα ξύπνησα στραβά και την είδα αλλιώς και θα ρίξω κεραυνούς και χαστροπελέκια. Ή θέλω θυσίες, ή θέλω τις παρθένες, ή θέλω τα πρωτότοκα, ή θέλω καρδιές, ή δεν θέλω, ξέρω εγώ, πόσο μολόχ και όλα αυτά. Λέει, εγώ δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό εσείς δεν θα χαθείτε. Τι σημαίνει δεν αλλοιώνομαι? Ότι ο χαρακτήρας και η υπόστασή μου είναι τέτοια, η οποία αναβλύζει ζωή, ομορφιά και αγάπη, γι' αυτό και δεν θα χαθείτε εσείς. Αυτό σαν υπόσχεση το να το πεις ιδιαίτερα σε κάποιον. Που όχι όταν είναι στα καλά του, που όταν είναι στις άσχημες, στις μαύρες του. Τον βλέπει, αυτός ο άγγελος έχει παντοτινό ευαγγέλιο, ευαγγέλο, καλά νέα. Και συνεχίζουμε. Και σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Προσέξτε, αυτό το ευαγγέλιο δεν είναι για τους Ορθοδόξους, για τους Καθολικούς, για τους Ινδούς. Σε κάθε φυλή, γλώσσα, έθνος και λαό. Το οποίο σημαίνει ένα οικουμενικό, όχι οικουμενικό όπως η Καθολική Εκκλησία, ένα παγκόσμιο μήνυμα που περικλεί κάθεναν. Και πριν τον ερχομό του Χριστού, ο οποίος έρχεται, είναι πρωτοπυλών, ο Θεός θα δώσει την ευκαιρία πολλαπλώς σε μερικούς, όσο πιο σκληρό τράχυλ είναι, και λίγες ευκαιρίες σε κάποιους, όσο πιο ευαίσθητοι στην καρδιά, να ακούσουν και να επιλέξουν προς τα που θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος πάνω στη γη να γυρίσει στο Θεό και την Ευρώπη, δεν ήξερα, δεν γνώρισα. Δεν γίνεται, δεν το έμαθα. Δεν χρειάζεται να ξέρει ίσως όλα αυτά μέχρι το τέλος, αλλά την ευκαιρία για αυτό που μπορεί να γνωρίσει και να το ζήσει, ο Θεός θα το δώσει. Μετά ακολουθούν οι άλλοι δύο άγγελοι που διαβάσετε. Έπεσε στο σημείο που λέει ο δεύτερος, εκεί θα δέσει τον επόμενο άγγελο, το δεύτερο άγγελο. Προσέξτε, ήρθε η ώρα της κρίσης του. Μόνο για το, λέει, τη φράση της κρίσης του, μπορούμε να κάτσουμε μέχρι αύριο το πρωί εδώ πέρα. Όταν διαβάζουν ήρθε, φοβήθη το Θεό και δώστε δόξα σε αυτόν γιατί ήρθε η ώρα της κρίσης του. Και οι περισσότεροι το διαβάζουν και φοβούνται και λένε ήρθε η ώρα της κρίσης. Judgment day. Τώρα θα καούμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ήρθε η ώρα της κρίσης του. Με άλλα λόγια, η κρίση δεν έχει να κάνει με εσάς. Η κρίση έχει να κάνει με τον Θεό. Ο Θεός κρίνεται τώρα. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου είναι ο Θεός. Όχι εσείς και εγώ. Εσείς και εγώ είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε καθαροί. Ο Θεός μας έχει καθαρίσει. Όλους και τα 7 δισεκατομμύρια που είμαστε, μόνο που δεν το ξέρουν όλοι. Είναι τόσο πλούσιοι και δεν το ξέρουν. Είναι τι χασομάρα είναι αυτή. Να τα έχει τα φράγκα και να μην είσαι φτωχός. Τα 7 δισεκατομμύρια ζώντες αυτή τη στιγμή περίπου είναι όλοι ελεύθεροι, σεσωσμένοι, λυτρωμένοι, καθαροί, δίκαιοι και άγιοι. Επειδή δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό ζουν κάτω από τη δύναμη της αμαρτίας. Ένα το κρατούμενο. Η κρίση του Θεού είναι όχι ότι ο Θεός κρίνει, ο Θεός κρίνεται κατηγορούμενος, έχει κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου οίκιο θελός για να μπορέσει να δώσει την ελευθερία στους ανθρώπους να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος το λέει, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός παίρνει τη θέση σου και κάθεται εκεί κατηγορούμενος. Φας το λίθο του αναθέματος εσύ, τον τρώει αυτός. Θες να πεθάνεις εσύ, πεθαίνει αυτός. Θέλεις να πρέπει να σκοτωθείς, σκοτώνει αυτός. Οποιαδήποτε αμαρτία, μεγάλη ή μικρή, σωστή ή λάθος πράξη, την επομίζεται ο Θεός και κάθεται εκεί, οίκιο θελός το ξαναλέω, για να μπορέσει, όχι να δώσει την ευκαιρία, να δώσει τη σιγουριά στον άνθρωπο ότι απλά αν πιστέψει, όχι έχει σωθεί, θα βιώσει τη σωτηρία. Έχει ήδη σωθεί. Ήρθε η ώρα της κρίσης λοιπόν του Θεού. Ο Θεός κρίνεται. Και ο Θεός, προσέξτε, κρίνεται ένοχος, εσχάτης προδοσίας. Και η ποινή είναι θάνατος. Αυτός είναι ο Σταυρός. Όχι, αυτός είναι ο Σταυρός.
Ερώτηση. Ο Χριστός είχε αμαρτίες? Όχι. Γιατί πέθανε τότε? Λέμε, πήρε τη θέση μας. Ωραία. Πήρε τη θέση μας ακριβώς όπως. Κρίθηκε ένοχος εις χάρη της προδοσίας. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό που όλοι το γνωρίζετε από τις ταινίες. Ποιον έβγαλε, γιατί υπήρχε το έθιμο το Πάσχα πριν καταδικάσει τον Χριστό, σε μια ίστατη προσπάθεια. Έχω κάνει ολόκληρη μελέτη για τη δίκη του Χριστού. Και την έχω, δεν είναι δικιά μου φυσικά, τίποτα δεν είναι δικό μου. Ό,τι βλέπετε είναι κλεμμένο. Είμαι ο κλέφτης της Βαγδάτης εγώ. Ο μεγαλύτερος κλέφτης, γιατί όλη η γνώση είναι δανεική. Τελικά γυρνάει πίσω στο Θεό. Αλλά το ερώτημα είναι αλλού. Ο Βαραβάς είχε κριθεί ένοχος γιατί είχε σκοτώσει Ρωμαίο στρατιώτη. Οπότε δίκαια είχε να κριθεί να σταυρωθεί, θα πεθάνει. Ο Πιλάτος, στο οποίο αυτή τη μελέτη τη διάβασα από έναν εισαγγελέα, ο οποίος είχε κάνει έρευνα για τη δίκη του Χριστού. Η πιο άδικη δίκη που έγινε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν του Χριστού. Από χίλιες και μία. Όταν ίσως πλησιάζει το Πάσχα πρώτο ο Θεός, θα σας τη δείξω αυτή η μελέτη, είναι υπέροχη η αδικία που έγινε. Αλλά ο Πιλάτος, θέλοντας να αποποιηθεί προσωπικές ευθύνες, θυμήθηκε, γιατί πήγε η γυναίκα του, του λέει: «Άπεχε από το αίμα αυτού του ανθρώπου, πολλά είδα στον ήρωα μου». Τον δικάζει ο ίδιος δύο φορές και λέει: «Δεν βρίσκω τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο». Και μετά τον βγάζει δημόσια για να φύγει τέτοιο. Λέει, υπήρχε συνήθεια να φέρουν κάποιον άλλον, να απελευθερώνει ένα από τους δύο. Και βγάζει τον Βαραβά και τον Χριστό. Και λέει, ποιον από τους δύο θέλετε? Και λέει, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Τον Βαραβά θέλουμε να ελευθερώσεις. Και λέει, να σταυρώσω τον βασιλιά σας. Γιατί αυτή είναι η κατηγορία του για τον Χριστό. Ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και σαν βασιλιάς πήγε να κάνει στάση ενάντια στη Ρώμη. Έτσι πήγαν να τον περάσουν. Γιατί δεν βρήκαν τίποτα άλλο. Οπότε για στασιασμό ενάντια στη Ρώμη. Και η στάση ενάντια στη Ρώμη τιμωρούνταν όπως και τιμωρείται σήμερα η στάση εναντίον της Τρόικα. Όχι Τρόικα, συγγνώμη, είναι οι θεσμοί. Ναι, και τα σωματεία πλέον δεν λέγονται σωματεία, λέγονται οντότητες. Έτσι, για να το ξέρετε. Θα σας πω μετά τα καλά νέα, off the record. Όταν λοιπόν φέρνουν τον Βαραβά, είναι ο Πιλάτος στη μέση που είναι κριτής, είναι ο Βαραβάς και εκ δεξιών του είναι ο Κύριος. Και λέει, ποιο από τους δύο? Μάλιστα που το βγάζει, έχει φάει το φραγγέλωμα, είναι κατακριουργημένος, λέει και το περίφημο στα λατινικά, «Εκε homo», ιδού ο άνθρωπος. Ωραία. Και όλοι λένε, Άρων, σταύρωσον αυτόν, απελευθερώνει τον Βαραβά και δεσμεύει τον Κύριο. Βαραβά σημαίνει ο Υιός του ανθρώπου. Ωραία, ποιος ήταν αυτός ο Βαραβάς? Στην ουσία, ο Χριστός πήρε τη θέση του Βαραβά. Αυτό πήρε. Ωραία. Ποιος ήταν αυτός ο Βαραβάς, συμβολικά? Εσείς και εγώ. Εσείς και εγώ. Ο Υιός του ανθρώπου. Όλοι είμαστε γεννημένοι από σάρκα. Πήρε λοιπόν τη θέση κάποιου, προκηρύχθηκε ένοχος εις χάρη της προδοσίας, πλήρωσε το τίμημα για να μπορείτε εσείς και εγώ να είμαστε ελεύθεροι, να κάνουμε το σωστό ή ακόμα κάνουμε λάθος. Προχθές το βράδυ ένας φίλος, ο Μαράτ από το Ταρταστάν, από το Καζάν, που είχα πάει στο σανατόριό του τότε και έκανε τα σεμινάρια για το προσωπικό του και για τους ασθενείς του, μου έστειλε μια ερώτηση. Μπορεί ένας σωσμένος άνθρωπος να χαθεί? Μπορεί κάποιος που είναι υποχάρη να συνεχίζει να αμαρτάνει, ναι ή όχι? Λέω, τώρα με έφτιαξες. Ήθελες ο Skype να συναντηθούμε. Λέω, άσε να σου φτιάξω διαφορετικά. Και του έστειλα 74 σελίδες, μου πιάστηκαν τα χέρια. Να γράφω στην αγγλική. Τώρα περιμένει, γιατί αυτός δεν ξέρει αγγλικά, να του το μεταφράσουν αυτό για να το μελετήσει. Πιστεύω θα πάρει μέχρι την άνοιξη, μέχρι να το τελειώσει. Μπορεί λοιπόν ένας που είναι υποχάρη να το κάνει? Φυσικά και μπορεί. Το βλέπετε σήμερα σε όλες μας. Ο άγγελος αυτός λοιπόν δηλώνει ότι το καλά νέα είναι ότι ήρθε η ώρα της κρίσεως του Θεού. Δώστε λοιπόν, φοβήθητε, το φοβήθητε σημαίνει σεβαστείτε. Δεν σημαίνει να τρέμεις. Και μάλιστα ο άγγελος αυτός συνεχίζει και τι λέει? Φοβήθηκε με τον Θεό και δώστε δόξα σε αυτόν τη γη και η ώρα της κρίσης του. Και προσκυνήστε αυτόν ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και του χάλασε και τις πηγές των αιώνων. Εάν διαβάσετε προσεκτικά αυτό το μήνυμα και πάτε και στην τέταρτη εντολή, στο 20ο κεφάλαιο, στην Έξοδο, είναι ακριβώς η ίδια φράση. Γιατί στο 20ο κεφάλαιο, στην Έξοδο, η τέταρτη εντολή μας λέει: προσκυνήσατε, τον ποιήσατε τον ουρανό και τη γη, τις πηγές των υδάτων και αυτά. Είναι η εντολή για το Σάββατο. Είναι μια έμεση αναφορά στον Δημιουργό, τον Θεό σαν Δημιουργό.